Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο ΤΕΑ Ανατολικής Μακεδονίας Εσπερίδα με θέμα την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο. Εκεί παρουσιάστηκαν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε δρόμους έξω από τα σχολεία ή κοντά σε αυτά, προκειμένου οι μαθητές να προσέρχονται και να αποχωρούν χωρίς να κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα. Το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σήμερα το τμήμα μας ανοίγει μία συζήτηση και ένα διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να πετύχουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στις πόλεις μας. Εστιάζουμε στην οδική ασφάλεια σε σχέση με τα δημοτικά σχολεία, ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει σχέση με πάρα πολλές παραμέτρους, έχει σχέση με τις εφαρμογές των οδηγιών σχετικά με την οδική ασφάλεια από τα αρμόδια Υπουργεία. Οδηγίες οι οποίες ισχύουν και θα πρέπει να εφαρμοστούν, δεν είναι πάντα εύκολο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι κάνουν βήματα για την κατεύθυνση αυτή, αλλά πάντα μπορεί να γίνει το καλύτερο. Τις εισηγήσεις παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, εκπρόσωπος του αστικού κτέλ και του Δημοθάσου. Αυτό που βασικά προτείνεται είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον οδηγό και από τον ίδιο τον μελλοντικό οδηγό. Δηλαδή, το πρώτο βήμα είναι η παιδεία. Σε αυτό είμαστε όλοι, νομίζω, σύμφωνοι και ξεκάθαροι. Γιατί πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, που λέει και ο στιχουργός. Βλέπουν τα παιδιά και αναλόγως γίνονται ή δεν γίνονται σωστοί οδηγοί. Άρα, πρώτο κύριο βήμα είναι η παιδεία σε μεγάλους και μικρούς. Είναι το καλό παράδειγμα προς τα παιδιά. Είναι το να τους δώσουμε τις σωστές αρχές έτσι ώστε να τις μεταφέρουν ίσως από τη μικρή ηλικία στη μεγαλύτερη. Ερχόμαστε μετά φυσικά στον οδηγό, τον οποίο πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή ότι το παίρνω το τιμόνι και βγαίνω στον δρόμο δεν είναι απλή υπόθεση. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε μια πολύ καλή αστυνόμευση στους δρόμους, έστω και αν αυτό λένε κάποιοι ότι ίσως να μην είναι η λύση, σίγουρα βοηθάει. Και φυσικά σήμερα έχουμε σαφέστατα καλύτερες υποδομές, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωσή τους. Οπότε μιλάμε για τον οδηγό, μιλάμε για την οδό και φυσικά μιλάμε και για το όχημα, το οποίο είναι πλέον αρκετά εξελιγμένο, αλλά πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε και σωστά.